Γνωρίζω πολύ καλά, όπως και εσείς γνωρίζετε, ότι αυτό το συνέστημα που έχουν οι Έλληνες για τους Σέρβους και οι Σέρβοι για τους Έλληνες, που έχει βαθιές ιστορικές ρίζες, μπορεί να μετουσιωθεί σε ενεργητική δύναμη που μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο τις χώρες μας αλλά και τα Βαλκάνια σε μια διαφορετική προοπτική. Η Ελλάδα και η Σερβία μπορεί να ανοίξουν δρόμους για μια άλλη προοπτική συνολικά στα Βαλκάνια. Και αυτό στις μέρες μας, στις μέρες της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, περνά μέσα από κοινά επιχειρηματικά project. Πιστεύω ότι οι εξαιρετικές διμερείς σχέσεις μας σε πολιτικό, κοινωνικό, θρησκευτικό, πολιτισμικό επίπεδο μπορούν να αποτελέσουν τη βάση πάνω στην οποία θα υπάρξει μια νέα αρχιτεκτονική της οικονομικής συνεργασίας στα Βαλκάνια. Και θα έλεγα ότι αυτό είναι το όραμα μιας αρχιτεκτονικής που εδράζεται στην ειρηνική συνύπαρξη των λαών και των χωρών, στη συνεργασία των λαών, αλλά βεβαίως και στη συνεργασία των οικονομικών παραγόντων. Το όραμα μιας αρχιτεκτονικής που θέτει στο επίκεντρο την ευημερία και την ανόρθωση του επιπέδου διαβίωσης των κοινωνιών, μιας αρχιτεκτονικής που ενθαρρύνει τον εξυγχρονισμό των διαρθρωτικών δομών των οικονομιών μας, που στοχεύει στην αναπτυξιακή τροχιά των οικονομιών μας και στη συντεταγμένη προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ προσανατολίζει και οριοθετεί τα Βαλκάνια, τα πολύποθα Βαλκάνια στο διάβα της ιστορίας, ως πεδίο σταθερότητας αλλά και ζώνης οικονομικής ανάπτυξης. Πιστεύω ότι στη σημερινή συγκυρία αυτό αποτελεί το κρίσιμο διακύβευμα των Βαλκανικών χωρών. Και αυτή είναι η κρίσιμη συνεισφορά της Έλληνο-Σερβικής φιλίας και συνεργασίας. Θέλω να επισημάνω ότι Σερβία και Ελλάδα μοιράζονται κοινές απόψεις και κοινές αξίες που τις τοποθετούν διαχρονικά στην ίδια μεριά του ποταμού. Η ιστορία μας έχει καταγράψει τους κοινούς αγώνες των λαών μας, ενώ σήμερα οι χώρες μας αποτελούν εγκύτατους κρίσιμους διαδοχικούς κρίκους στην αλυσίδα του οικονομικού γίγνεσθε της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με προφανές συγκριτικό πλεονέκτημα την γεωστρατηγική τοποθέτησή μας επί των διαδρόμων μεταφορών, ενέργειας και εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της Ευρώπης και των χωρών της Μέσης Ανατολής αλλά και της Ασίας. Και γι' αυτό το λόγο θεωρώ σημαντικό να μπορώ να μοιραστώ μαζί σας με την επιχειρηματική κοινότητα, τους εκπροσώπους της ελληνοσερβικής επιχειρηματικής κοινότητας, αυτές τις σκέψεις, γιατί θεωρώ ότι η επιχειρηματική κοινότητα, η ελληνοσερβική, συνθέτει τον πυρήνα μιας στενής, σφαιρικής οικονομικής σύζευξης που μπορεί να λειτουργήσει ως κινητήριο δύναμη στον επιχειρηματικό, τραπεζικό και επενδυτικό χάρτη της Σερβίας. Πιστεύω ότι οι δυνατότητές μας είναι πολύ μεγαλύτερες από όλα όσα έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής. Οι δυνατότητές μας για βελτίωση της επιχειρηματικής συνεργασίας, στην ενέργεια, στις μεταφορές, στον τομέα των δομικών υλικών, στον χρηματοπιστωτικό και τραπεζικό τομέα, στον διατροφικό τομέα, πιστεύω ότι είναι πολύ μεγαλύτερες, παρουσιάζονται ευρείες προοπτικές στο μέλλον και γι' αυτό το λόγο σήμερα αποφασίσαμε με τον Πρωθυπουργό Αλεξάνδρ Βούτσιτς να προχωρήσουμε γρήγορα στην διοργάνωση, στην
συγκρότηση και διοργάνωση ενός ανώτατου συμβουλίου συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες, το οποίο ευελπιστούμε την προσεχή άνοιξη να λάβει χώρα στην πρώτη του συνεδρίαση στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Και θεωρούμε ότι ο άξονας Βελιγράδι-Θεσσαλονίκη μπορεί στο μέλλον να γίνει ένας άξονας ουσιαστικής συνεργασίας, οικονομικής ανάπτυξης και προόδου για τις χώρες μας, για τα Βαλκάνια, για την ευρύτερη περιοχή. Γι' αυτό και σκεφτήκαμε να θέσουμε επιτάπητος στην πρώτη αυτή συνεδρίαση δύο σημαντικά projects, δύο οράματα θα έλεγα, που μπορεί να αλλάξουν τη γεωγραφία της περιοχής. Διότι πιστεύουμε βαθιά ότι η γεωγραφία των Βαλκανίων δεν πρέπει να αλλάζει πια με παρεμβάσεις, επεμβάσεις και πολέμους. Αλλά πρέπει να αλλάζει με θετικό τρόπο, με δημιουργικό τρόπο, μέσα από την ανάπτυξη, μέσα από την κοινή προώθηση υποδομών που θα φέρουν τις δύο χώρες και τις δύο οικονομίες πιο κοντά. Γι' αυτό και θα συζητήσουμε το σιδηροδρομικό άξονα Βελιγράδι-Θεσσαλονίκη, που μπορεί να αποτελέσει μέρος μιας ευρύτερης, ενός ευρύτερου άξονα διασύνδεσης που θα αφορά το εμπόριο στην ευρύτερη περιοχή, τον Πειραιά με το Βελιγράδι, και άρα θα είναι ο συνδετήριος άξονας δύο πολύ σημαντικών οραματικών εγχειρημάτων της σύζευξης της Ελλάδας ως κόμβο για μετακομιστικό με την Ασία και τη Μέση Ανατολή με επίκεντρο το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και της Σερβίας ως γέφυρας ανάμεσα στην Ανατολική και τη Δυτική Ευρώπη. Και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι αυτό αποτελεί ένα κομμάτι της πρωτοβουλίας της Κίνας One Belt, One Road, που έγκυται στη διαμετακομιστική εμπορική συνεργασία των χωρών που βρίσκονται στο διάβα του πάλε ποτέ δρόμου του μεταξιού. Το δεύτερο πολύ σημαντικό όραμα πέραν του σιδηροδρομικού άξονα είναι η δημιουργία ποτάμιων μεταφορών, αξιοποιώντας τα ποτάμια μας και άρα δημιουργώντας ένα νέο άξονα μεταφοράς και επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες μας. Τα λέω αυτά, φίλες και φίλοι, διότι θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να μπορούμε να σχεδιάζουμε μαζί, να έχουμε όραμα για τις σχέσεις των χωρών μας, να οικοδομούμε από κοινού την συνανάπτυξη της περιοχής των Βαλκανίων, αλλά ταυτόχρονα να βάζουμε ένα σημαντικό λιθαράκι στην σταθερότητα και στην ειρήνη σε μια πολύπαθη περιοχή. Από την πλευρά μου, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Ελλάδα και η επιχειρηματική της κοινότητα ήταν, είναι και θα είναι παρούσες στα Βαλκάνια. Η Ελλάδα και η επιχειρηματική της κοινότητα ήταν, είναι και θα είναι παρούσες στη Σερβία. Παρούσες και ενεργές. Και η σημερινή πολυάριθμη παρουσία επιχειρηματιών στο Σερβοελληνικό Φόρουμ αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα αυτής της προοπτικής. Θέλω επίσης να σας διαβεβαιώσω ότι είμαστε ζωτική εταίροι και αρρωγοί στην σημαντική πορεία σας. Οι επιχειρηματίες μας είναι έτοιμοι και ανοιχτοί σε νέες συνεργασίες, επενδυτικά εγχειρήματα και μεγέθυνση των οικονομικών συναλλαγών μας στη βάση της προώθησης αμοιβαίων συμφερόντων. Και είμαι σίγουρος για τα εχέγγυα της αδιάλειπτης εξέλιξης των σχέσεών μας που αντανακλούν μια πολύπλευρη στρατηγική σύγκληση. Γιατί η Ελλάδα
ήταν διαχρονικά σύμμαχος, συντελεστής και συμπαραστάτης σε κρίσιμες φάσεις της ιστορικής πορείας αλλά και της αναπτυξιακής τροχιάς της Σερβίας. Πόσο μάλλον όταν μας συνέχει η αρχή της συμπληρωματικότητας και της συνέχειας στον ευρύτερο γεωοικονομικό χώρο των Βαλκανίων και της Νότιο-Ανατολικής Μεσογείου. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις και με την ελπίδα ότι σήμερα κάνουμε μαζί ένα νέο δυναμικό ξεκίνημα στις ιστορικές μας σχέσεις, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκλησή σας να χαιρετήσω το φόρουμ και να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες αλλά και καλές δουλειές σε όλους σας. Να είστε καλά.